Επιστρέφουμε εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι, τα δραματικά λεπτά πριν από την επίθεση με Καλάσνικοφ του Αλμπέρ Μπάκο σε μπάρ στο Μικρολίμανο, περιέγραψε ένα συγκατηγορούμενό του στους αστυνομικούς. Μετά τον Αλβανό Μακελάρη, δύο ακόμη ομοεθνείς του οδηγήθηκαν στις φυλακές, ενώ ένα Καλάσνικοφ εντοπίστηκε σήμερα από βατραχανθρώπους του λιμενικού στο λιμάνι του Πειραιά. Τον δρόμο των φυλακών πήραν το απόγευμα δύο ακόμη από τα μέλη της πείρας στην οποία συμμετείχε ο Αλβανός Μακελάρης του Μικρολίμανου. Πρόκειται για τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης και ένα ακόμη άτομο που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για συμβόλαια θανάτου, παράνομη κατοχή όπλων και κατοχή πλαστών χαρτονομισμάτων. Στην κατάθεσή του, ένα από τα μέλη της πείρας με το όνομα Κλόντι περιέγραψε τα δραματικά λεπτά πριν από την επίθεση στο μπαρ στο Μικρολίμανο. Ήμουν στο δωμάτιο μαζί με ένα ακόμη άτομο. Είδα τον Μπάκο την ώρα που μπήκε ξαφνικά και πήρε το Καλάσνικοφ. Προσπάθησα να του το πάρω από τα χέρια, αλλά ήταν σαν τάβρος. Κατάλαβα ότι κάτι πολύ κακό θα έκανε. Ντυθήκαμε γρήγορα και πριν βγούμε από την πόρτα του δωματίου, ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Νέες διώξεις ασκήθηκαν και σε βάρος του Μακελάρη Αρμπέν Μπάκο, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Άκουσα μουσική από ένα μαγαζί και μπήκα να πιω ένα ποτό. Κάθισα στο μπαρ και από το πρώτο ουίσκι δεν ένιωθα καλά. Είχε βαρύνει το κεφάλι μου. Δεν μπορούσα να περπατήσω και δεν ήξερα τι έλεγα. Πήγα στο ξενοδοχείο, ανέβηκα στο δωμάτιο, πήρα το Καλάσνικοφ και γύρισα στο μαγαζί. Είχα τρελαθεί. Πήγα έξω από το μαγαζί και πυροβόλησα 15 με 20 φορές στο τζάμι. Δεν ξέρω γιατί άρχισα να πυροβολώ. Δεν θυμάμαι τίποτα. Το απόγευμα της Κυριακής συνελήφθη σε σπίτι στο Μαρούσι και ένας Πολωνός που φέρεται να ήταν ο οδηγός στα οχήματα της πείρας και εμφανίζεται να είναι στο πλευρό του Μπάκο στην επίθεση σε μπαρ στο μεταξουργείο που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός Έλληνα. Εν τω μεταξύ, μετά από μια ιδιαίτερως δύσκολη επιχείρηση, οι άνδρες του λιμενικού εντόπισαν ένα Καλάσνικοφ της πείρας στο λιμάνι του Πειραιά. Οι βατραχάνθρωποι του λιμενικού κατάφεραν να εντοπίσουν το Καλάσνικοφ με το οποίο ο Αλβανός Μακελάρης έκανε την επίθεση στο Μικρολίμανο στην πύλη Ε1 εδώ στον Πειραιά. Χρειάστηκε μάλιστα να χρησιμοποιήσουν σόναρ προκειμένου να δουν σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται. Το όπλο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιες ακριβώς επιθέσεις της εγκληματικής οργάνωσης έχει χρησιμοποιηθεί. Δύο ακόμη άτομα, μια γυναίκα που φέρεται να είναι σύντροφος του Αρμπέν Μπάκο και ένας άνδρας αλβανικής υπηκότητας, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους και σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη.